Χρήστος Χολίδης, που ως γνωστόν αγαπάει, λατρεύει, αλλά προς το παρόν δεν παντρεύεται τη Δούκισσα Νομικού, έκανε την πρεμιέρα του σε νυχτερινό κέντρο. Ανάμεσα στους θεατές διακρίναμε τη Μαρία Μπεκατόρου με το σύζυγό της. Όμως, και αυτό είναι το περίεργο της όλης υπόθεσης, το πρόσωπο, η Δούκη Σαντέ, έλειπε και απουσίαζε. Ήταν όλοι εδώ. Όλοι εδώ ήταν, όλοι. Όλοι. Η Δούκησα. Και αυτή εδώ ήταν, την είδες. Δίπλα σου. Πάντα. Μυστήρια πράγματα. Παρά τα όσα λέει ο Χρήστος Χολίδης, όσο κι αν έψαξε ο φακός της κάμερας στα πέριξ της σάλας, την κυρία Νομικού δεν μπόρεσε να την εντοπίσει. Τώρα, αν εν λόγω την είχε αράξει incognito στα καμαρίνια, θα σας γελάσω. Το βήμα του γάμου. Το σκέφτεσαι ή είναι ένα μακρινό όνειρο? Δεν είναι όνειρο. Κάποια στιγμή μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό. Είσαι υπέρ του γάμου? Είμαι υπέρ της κατάλληλης στιγμής. Την καλύτερη στιγμή να κάνεις την κατάλληλη κίνηση. Δεν μου αρέσουν οι βιαστικές κινήσεις και γενικά πράγματα που μπορείς να τα μετανιώσεις. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, λέει η μία παροιμία. Η άλλη όμως λέει το γοργόν και χάριν έχει. Κι όπου ακούς ναι μεν αλλά, συνήθως κάτι τρέχει. Στο ίδιο σχήμα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη συμμετέχει και η Θέλξη, όπως πάντα σεξι, καθώς και ο καστανομάτης Κωνσταντίνος Γαλανός. Όλοι είναι εδώ και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι αλλιώς όταν βγαίνεις να βλέπεις όλα τα πρώτα τραπέζια να είναι άνθρωποι δικοί σου που τους αγαπάς και σε αγαπάνε και θα σου πούνε και το κακό και το καλό. Και είναι πιο σημαντικό να σου λένε τα άσχημα, γιατί αυτοί είναι που πραγματικά σε αγαπάνε. Αχ, βρε Θέλξη μου, ειλικρινά τώρα. Αν σε ποτίσει ο φίλος σου Χολί μαζί με Ξίδι και αν σου πει καλύτερο πώς βρίσκει τον Χολίδη, δεν θα χαλαστείς κάπως? Όχι, πες μου, δεν θα χαλαστείς? Συνεδριά.